Είναι ο συνάδελφος και φίλος καθηγητής γενετικής κύριος Δέλτα, ο οποίος είχε την καλοσύνη να ταξιδέψει από την Κύπρο. Είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής και διευθυντής του κέντρου αριστείας για τις βιοτράπεζες, της βιοχημικής έρευνας και της μοριακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Προκλήσεις τεχνολογίας αλληλούχησης νέας γενιάς, διγονιδιακή κληρονόμηση και γενετική τροποποίηση». Αγαπητέ Κώστα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Προεδρείο και τους οργανωτές που με σκέφτηκαν και με προσκάλεσαν σε αυτό το συνέδριο για σπάνια νοσήματα. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα και βεβαίως ήταν χαρά μου να έρθω και να δω ξανά παλιούς φίλους. Η παρουσίαση μου σήμερα έχει δύο κύριες λέξεις κλειδιά. Η μια είναι διγονιδιακή κληρονόμηση και η άλλη γενετική τροποποιητές. Δύο φαινόμενα, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε στη γενετική, βρίσκουμε στη γενετική και πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο αν συμβαίνει το ένα ή συμβαίνει το άλλο. Ελπίζω στα επόμενα 20 λεπτά περίπου να μπορέσω να δείξω παραδείγματα και να σας πείσω για το αληθές του φαινομένου αυτού και τις ασάφειες που πολλές φορές δημιουργείται. Η στόχη της διάλεξης είναι να αναδείξω το χάος που δημιουργείται μέσα από τις νέες τεχνολογίες προσέγγισης για αλληλούχηση του DNA, το περίφημο Next Generation Sequencing, το οποίο καμιά φορά ακούς ανθρώπους να το αποκαλούν κατάρα, διότι μέσα από την πλειάδα των δεδομένων που αναδύονται δεν μπορείς εύκολα να βρεις την άκρη και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ τολμώ να πω ότι είναι σαν να ξανααναγκαλύπτουμε την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, που ξέρουμε από τη φυσική μας, με την έννοια ότι τα ευρήματα όντως πάρα πολλές φορές είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπουν με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας να πούμε βεβαιότητα ποια είναι η γενετική βλάβη ή αν η παραλλαγή στο DNA που έχουμε μπροστά μας είναι όντως αυτή που ευθύνεται για το νόσημα που μας ενδιαφέρει, στον ασθενή που μας ενδιαφέρει. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτά που ίσως άλλες εποχές θα ονομάζαμε κλασικά γενετικά ευρήματα, έτσι. Αν πάμε πίσω 20-30 χρόνια, στον καιρό που ήμασταν φοιτητές, δοκιμάζαμε να κάνουμε αλληλούχηση DNA εκείνη την εποχή και σχεδόν κάθε φορά που βρίσκαμε κάτι νομίζαμε ότι ήταν μια μετάλλαξη που ευθυνόταν για το νόσημα. Πολλές φορές ήταν. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά ανακαλύψαμε ότι δεν ήταν πάντοτε έτσι. Οπότε δημιουργείται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Από όλα αυτά από όλες αυτές τις παραλλαγές, τα DNA variants που ανακαλύπτουμε, πώς μπορούμε να πούμε με σιγουριά κατά πόσον έχουν λειτουργική σημασία και ευθύνονται για το νόσημα στον ασθενή μας. Πριν προχωρήσω να σας πω ότι στην Κύπρο ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια με μια γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μια μεγάλη βιοτράπεζα με σκοπό να αρχιοθετήσουμε χιλιάδες Κύπριους και να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά τον DNA αναφοράς των Κυπρίων, και είστε ευπρόσδεκτοι να μπείτε στην ιστοσελίδα μας για να γνωρίσετε περισσότερα για τις δραστηριότητές μας. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω να κάνω μια παρένεση. Δοκιμάστε να δείτε τον κόσμο από άλλη γωνία. Βοηθάει πολύ. Αυτή είναι η Μεσόγειος βεβαίως, με 90 μοίρες θέαση. Λοιπόν, θα σας δείξω δεδομένα από έρευνα στα εργαστήριά μας που αφορούν και πιθανή διγονιδιακή κληρονόμηση και πιθανό ρόλο γενετικών τροποποιητών, genetic modifiers, ή και τα δύο, ή κανένα από τα δύο. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για Next Generation Sequencing είναι της Ion Torrent. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια οικογένεια, ένα ασθενή μάλλον, με υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, και βρήκαμε μέσα από αλληλούχηση νέας γενιάς δύο μεταλλάξεις.
Το πάνελ των γονιδίων που χρησιμοποιούμε είναι 72 διαφορετικά γονιδία. Δεν είναι whole exome sequencing. Είναι ένα συγκεκριμένο στοχευόμενο πάνελ γονιδίων. Επιλέξαμε 72 γονίδια που εμπλέκονται σε κληρονομικές καρδιοπάθειες. Και μέσα από την ανάλυση καταλήξαμε, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες της διαδικασίας φιλτραρίσματος και αξιολόγησης των δεδομένων, σε δύο μεταλλάξεις, σε δύο διαφορετικά γονίδια. Προσέξτε ότι στο πρώτο γονίδιο, το RYR2, η μετάλλαξη που αλλάζει από γλουταμινικό οξύ σε γλυκίνη χαρακτηρίζεται από την βάση δεδομένων του HGMD, το Human Gene Mutation Database, ως DM. Αυτό σημαίνει ότι η μετάλλαξη αυτή βρέθηκε και στο παρελθόν, σε άλλες οικογένειες, είτε στη βιβλιογραφία και έχει συσχετιστεί με υπερτροφική καρδιομυοπάθεια. Η δεύτερη μετάλλαξη δεν βρέθηκε στο παρελθόν, είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά είναι μια παραλλαγή στο DNA, η οποία δεν αποκλείστηκε μέσα από την αξιολόγηση που κάναμε. Μάλιστα, μέσα από διάφορα εργαλεία υπάρχει άποψη, υπάρχει αξιολόγηση ότι είναι disease causing. Ευθύνεται και η μια και η άλλη για τον φαινότυπο. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε το γενεαλογικό δέντρο. Είναι μια σχετικά μικρή οικογένεια. Αυτός είναι ο ασθενής, ο οποίος έχει τις δύο μεταλλάξεις. Είναι ετερόζυγος και για την μια, είναι ετερόζυγος και για την άλλη. Προσέξτε όμως ότι δύο από τα παιδιά του, μία κόρη και ένας γιος, ο γιος έχει και τις δύο αυτές παραλλαγές και μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι υγιής. Η κόρη έχει τις μία από τις δύο και είναι επίσης υγιής. Και το ερώτημα είναι γιατί. Βεβαίως, προφανώς η πρώτη ερώτηση είναι, μα είσαστε σίγουροι ότι αυτές οι δύο παραλλαγές του DNA είναι παθογόνες? Όπως είπα και πριν, η μία τουλάχιστον από τις δύο είναι δημοσιευμένη ως παθογόνος. Σε μια δεύτερη οικογένεια έχουμε ένα ασθενή με διαταπτική καρδιομυοπάθεια, όπου βρήκαμε τρεις διαφορετικές μεταλλάξεις σε τρία διαφορετικά γονίδια. Και πιστέψτε με, το φιλτράρισμα, το pipeline που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των μεταλλάξεων είναι αρκετά αυστηρό. Και πάλι βλέπετε ότι οι δύο από τις τρεις μεταλλάξεις, η πρώτη στο RBM20 και η δεύτερη στο MYL2, είναι DM, χαρακτηρίζονται στη βιβλιογραφία ως παραλλαγές στο DNA που βρέθηκαν σε ασθενείς με διατατική στη μία περίπτωση ή υπερτροφική στην άλλη, σε ασθενείς με αυτά τα νοσήματα. Η τρίτη είναι εξαιρετικά σπάνια. Και χαρακτηρίζονται είτε ως πολυμορφισμοί είτε ως υπεύθυνες για την νόσο. Στο γενεαλογικό δέντρο, και πάλι τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά θα έλεγα. Η ασθενής που έχει αλληλουχηθεί έχει τις τρεις αυτές παραλλαγές και έχει τέσσερα παιδιά από δύο γάμους. Βλέπετε ότι ο ένας γιος έχει την μία από τις τρεις παραλλαγές, ο άλλος γιος έχει τις δύο και ο τρίτος έχει επίσης τις δύο από τις τρεις. Από τα τρία παιδιά βλέπετε ότι οι δύο εκφράζουν το νόσημα, ενώ ο τρίτος γιος έχει τις δύο παραλλαγές και εξακολουθεί να είναι υγιής. Και πριν προχωρήσω σε οποιαδήποτε ενδιάμεσα συμπεράσματα, επιτρέψτε μου να δείξω και την τρίτη οικογένεια. Ασθενής με υπερτροφική αποφρακτική καρδιομυοπάθεια, έχει μετάλλαξη στο PLN, επίσης χαρακτηρίζεται ως DM, είναι μετάλλαξη η οποία έχει δημοσιευθεί ως παθογόνος για υπερτροφική καρδιομυοπάθεια και στο γενεαλογικό δέντρο βλέπουμε ότι είναι ένας ασθενής, έχει μια κόρη και η μητέρα του επίσης έχει την ίδια παραλλαγή, η μητέρα του ασθενούς που έχει αλληλουχηθεί έχει την ίδια παραλλαγή, είναι υγιής και η μητέρα του και η αδερφή του. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί αυτή η διαφορετικότητα, αυτή η ποικιλία στον φαινότυπο. Και βεβαίως οι εύκολες απαντήσεις για ένα γενετιστή είναι οι πιθανότητες για ατελή διεισδυτικότητα, η διεισδυτικότητα η οποία εξαρτάται από την ηλικία ή άλλα φαινόμενα τα οποία θα επαναλάβω αργότερα όταν φτάσουμε στα συμπεράσματα. Αυτά τα ευρήματα δεν είναι οι εξαιρέσεις.
ειδικά για τις κληρονομικές καρδιομυοπάθειες, με τις οποίες ασχολούμαστε τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου και έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής καμιά 50 οικογένειες στην Κύπρο σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, είναι ο κανόνας. Δηλαδή βρίσκουμε πάρα πολλές αλλαγές, σπάνια βρίσκουμε μόνο μία και μπαίνει ακριβώς το ερώτημα. Μήπως έχουμε να κάνουμε με διγονιδιακή κληρονόμηση ή μήπως έχουμε να κάνουμε με περίπτωση όπου η μία παραλλαγή είναι η παθογόνος υπεύθυνη μετάλλαξη που ευθύνεται για τον φαινότυπο και η δεύτερη παραλλαγή ευθύνεται για την τροποποίηση του φαινότυπου κάνοντας τον λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό. Βέβαια το γεγονός ότι με την ηλικία παίζει ρόλο και είναι age-dependent penetrant, όπως λέμε, δηλαδή προϊούσεις της ηλικίας αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδηλωθεί ο φαινότυπος, είναι και πάλι γνωστό, συχνό φαινόμενο και θα το δείτε σχεδόν σε κάθε δημοσίευση που αφορά υπερτροφική ή διατατική καρδιομυοπάθεια. Η δεύτερη κατηγορία νοσημάτων που θα ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα είναι οι νεφροπάθειες κολαγόνου τύπου 4. Αυτές είναι ασθένειες, είναι ασθένειες οι οποίες όταν έχουν μεταλλάξει στα κολαγόνα τύπου 4 της βασικής μεμβράνης, είτε στο COL4A3, είτε στο COL4A4, είτε στο COL4A5, μπορούν να προκαλέσουν το κλασικό σύνδρομο Alport, που είναι μια κλασική νεφροπάθεια, κλασική σπειραματοπάθεια, με πολύ σοβαρή κλινική εικόνα από νεαρή ηλικία. Το COL4A5 γονίδιο που δεν αναφέρω εδώ, είναι αυτό μεταλλάξεις το οποίο ευθύνονται για την φιλοσύνδετη μορφή της νόσου, όπου βεβαίως επηρεάζονται κυρίως σοβαρά τα αγόρια. Επηρεάζονται και τα κορίτσια, αλλά λιγότερο σοβαρά. Τώρα, ετερόζυγα άτομα, επαναλαμβάνω άτομα, που έχουν μόνο μία δόση δηλαδή της μετάλλαξης σε ένα από τα δύο αυτά γονίδια, το COL4A3 ή το COL4A4, δεν θα έχουν κλασική μορφή σύνδρομου Alport, αλλά θα έχουν μια ηπιότερη μορφή που ξεκινάμε μεμονωμένη μικροσκοπική αιματουρία και αυτά τα άτομα, τα ετερόζυγα άτομα που παρουσιάζονται με μεμονωμένη μικροσκοπική αιματουρία από παιδικής ηλικίας, αν πάτε μέχρι το 2000 περίπου θα δείτε ότι η βιβλιογραφία αναφέρεται στο ότι αυτή η κατάσταση, να μην την αναφέρω ούτε καν ως νόσο, αναφέρεται ως μια καλοήθης κατάσταση με πάρα πολύ καλή πρόγνωση, εξαιρετική πρόγνωση για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς. Βεβαίως υπήρχαν μέχρι τότε σποραδικά περιστατικά, σποραδικές δημοσίευσεις που έλεγαν ότι ίσως δεν είναι έτσι. Και μετά δημοσίευσαμε εμείς μια πολύ μεγάλη μελέτη με γύρω στους 80 ασθενείς το 2007 και το 2009, με πολλές οικογένειες από την Κύπρο, με αυτοσωματική επικρατούσα κληρονόμηση, που λέγαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, πάρα πολλά από αυτά τα άτομα, ένα 20-30% αυτών των ατόμων που ξεκινούν με μικροσκοπική αιματουρία, γύρω στα 40, 50 ή και 60 τους χρόνια, καμιά φορά και στα 70 τους χρόνια, θα καταλήξουν στην αιμοκάθαρση. Επομένως, καταρρίφθηκε και εγκαταλείφθηκε πλέον ο όρος ότι αυτή η κατάσταση είναι μια καλοήθης μικροσκοπική αιματουρία. Βέβαια, σε συνέχεια και πολλές άλλες δημοσιεύσεις επιβεβαίωσαν τα ευρήματά μας. Τώρα, το ερώτημα εδώ είναι γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς ξεκινούν με μικροσκοπική αιματουρία και παραμένουν με μικροσκοπική αιματουρία για πάρα πολλά χρόνια ή σχεδόν για πάντα, ενώ κάποιοι άλλοι, ένα υποσύνολο ομολογουμένως, θα προχωρήσει σε πρωτεϊνουρία, χρόνια νεφρική νόσο και πολλοί από αυτούς σε τελικό στάδιο νεφρική νόσου και θα μπουν στην αιμοκάθαρση ή θα χρειαστούν τεχνητό νεφρό. Παρεμπιπτόντως, η νόσος που προκαλείται από την ετεροζυγία για αυτές τις μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 και COL4A4 ονομάζεται Thin Basement Membrane Nephropathy, νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης. Όρος ο οποίος είναι βεβαίως αναφέρεται στην ιστοπαθολογία, είναι μορφολογική ιστοπαθολογική εικόνα και πολλοί ερευνητές, γιατροί, ειδικοί τείνουν να την εγκαταλείψουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο όρο. Πολλοί μάλιστα εισηγούνται να χρησιμοποιηθεί ο όρος Alport Syndrome, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την σοβαρή μορφή της πειραματοπάθειας, όπως είπα, που καταλήγουν στον τεχνητό νεφρό στα 15, 20, 25 τους χρόνια. Πολλοί όμως από αυτούς, επαναλαμβάνουν, θα καταλήξουν στα 60, 70 τους. Οπότε κάποιοι διαφωνούν ανάμεσα σε αυτούς και εγώ για το κατά πόσο είναι ο πιο δόκιμος όρος. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν είναι η ονοματολογία εδώ, το ζήτημα είναι να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η
πραγματικά τεράστια κλινική ετερογένεια με άτομα να παραμένουν με μικροσκοπική αιματουρία ή έστω λίγη πρωτεϊνουρία για όλη τη ζωή τους, ενώ κάποιοι άλλοι να καταλήγουν στον τεχνητό νεφρό. Τι κάναμε λοιπόν? Πήραμε 115 Κύπριους ασθενείς και κάναμε whole exome sequencing για να διερευνήσουμε την εξής πάρα πολύ απλή υπόθεση. Η υπόθεσή μας ήταν ότι άτομα τα οποία είναι ετερόζυγα ήθιστε να παραμένουν με μια καλοήθη αιματουρία μέχρι τέλος της ζωής τους. Αυτοί οι οποίοι εξελίσσονται και αναπτύσσουν μια πιο σοβαρή κλινική εικόνα, πιθανόν να οφείλεται στο ότι κληρονομούν ταυτόχρονα και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε ή υποψιαζόμαστε τι μπορεί να είναι. Έτσι, άρα λοιπόν έχουμε την πρωτογενή μετάλλαξη στον κολαγόνο που ευθύνεται για την έλευση της νόσου, για την εγκατάσταση της νόσου, και πιθανόν κάποια άτομα να κληρονομούν ταυτόχρονα και κάτι άλλο. Και μπορείτε να το ονομάσετε αυτό το κάτι άλλο και πάλι διγονιδιακή ή ολιγογονιδιακή κληρονόμηση ή genetic modifiers, γενετικοί τροποποιητές. Πήραμε λοιπόν 115 ασθενείς, κάναμε αλληλούχηση όλου του γονιδιώματος, του έξον. 21 από αυτούς ήταν οι άτομα τα οποία είχαν ήπια κλινική εικόνα. Και για να τους δώσουμε αυτόν τον τίτλο της ήπιας κλινικής εικόνας, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 50 ετών ή πιο μεγάλη σε ηλικία. Έτσι, έπρεπε να ξεπεράσουν τα 50 χρόνια για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ήπια κλινική εικόνα. 94 ήταν με σοβαρή κλινική εικόνα. Είχαν δηλαδή αναπτύξει πρωτεϊνουρία και χρόνια νεφρική νόσο ή ήταν ήδη στην αιμοκάθαρση. Βλέπετε ότι έχουμε πολύ περισσότερους με σοβαρή κλινική εικόνα, επειδή δεν έχουμε το ηλικιακό όριο. Και μετά αναλύσαμε in silico 627 γονίδια που έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορες νόσους των νεφρών, αναπτυξιακές και άλλες. Σε αυτή τη διαφάνεια δείχνω τα αποτελέσματα μέχρι τώρα που είναι δημοσιευμένα. Θα δείτε ότι οι περισσότερες από αυτές τις δημοσιεύσεις είναι δικές μας και αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα γονίδια όπως είναι υποδοκίνη, νεφρίνη, μυοσίνη, κάνα δύο-τρία άλλα, όπου βρήκαμε variants, παραλλαγές στο DNA που συσχετίσαμε με σοβαρότερη εξέλιξη της νόσου. Πήγαμε στοχευόμενα με κάποιες υποψίες, γονίδια που είναι στη γειτονιά εκεί, στο σπήραμα, στη λεπτή σχισμή, στο slit diaphragm, που είναι η δομή η οποία ευθύνεται για την σωστή λειτουργία των ποδοκυττάρων και του σπηράματος, για τον καθορισμό του αίματος. Τώρα, όπως είπα, αυτά τα ευρήματα είναι στοχευόμενα. Πήγαμε με κάποιες υποψίες και δημοσιεύσαμε σε κάποιες εργασίες μας, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλοι, επαναλαμβάνω, τέτοιους συσχετισμούς. Όμως, όπως είπα και πιο πριν, αποφασίσαμε ότι μια πιο σωστή προσέγγιση ήταν αυτή η ολιστική προσέγγιση με το whole exome sequencing. Λοιπόν, τι έδειξε αυτό το whole exome sequencing? Καλύτερα να την ξεπεράσω αυτή. Εδώ έχουμε μια οικογένεια όπου βλέπετε τα άτομα που είναι επηρεασμένα με την νόσο, που έχουν κληρονομήσει την νόσο, είναι αυτά με τα χρώματα. Άντρες, γυναίκες, με τα χρωματιστά τετράγωνα και κύκλους. Εννοείται βεβαίως ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς γνωρίζουμε τι μετάλλαξη έχουν σε ετεροζυγία στο κολαγόνο. Και επαναλαμβάνω, έχουν μία μετάλλαξη σε ετεροζυγία. Δεν έχουμε βρει άλλη μετάλλαξη στο κολαγόνο που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην πραγματικότητα είναι σύνδρομο Alport. Είναι ομόζυγη. Δεν είναι ομόζυγη. Μία μετάλλαξη έχουν στο κολαγόνο. Προσέξτε όμως ότι κάτω από κάθε άτομο υπάρχουν ένα σωρό γραμμές που δεν μπορείτε να διαβάσετε. Αλλά αν έρθετε από κοντά θα δείτε ότι κάθε μία από αυτές τις γραμμές περιγράφει μία άλλη παραλλαγή σε κάποιο άλλο γονίδιο που έχει σχέση με τη λειτουργία ανάπτυξη του νεφρού. Με άλλα λόγια, μέσα από μια πολύ αυστηρή μεθοδολογία φιλτραρίσματος καταλήξαμε να δείξουμε ότι εκτός από την γνωστή κληρονομική μετάλλαξη που ευθύνεται για την νόσο, όλα αυτά τα άτομα κληρονομούν και ένα σωρό άλλες παραλλαγές στο DNA μας. Ξέρετε κάτι, όλες αυτές τις παραλλαγές πιθανότητες έχουμε και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι υγιείς άνθρωποι. Πάρα πολλοί άλλοι υγιείς άνθρωποι, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν κληρονομική νεφροπάθεια, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν κάποιες από αυτές,
αλλά δεν έχουν αυτή την πρωτογενή μετάλλαξη του κολαγόνου που ευθύνεται για την νόσο. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι σχεδόν όλοι που βλέπετε εδώ είναι άτομα με σοβαρή νόσο. Είναι άτομα τα οποία προχώρησαν σε χρόνια νεφρική νόσο ή κατέληξαν στον τεχνητό νεφρό, επειδή ακριβώς κληρονόμησαν εκτός από την πρώτη μετάλλαξη στο κολαγόνο και ένα σωρό άλλες DNA παραλλαγές. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, καλά, είναι σίγουρο ότι κάθε μια από αυτές έπαιξε ή παίζει κάποιο ρόλο στην επιβάρυνση της κλινικής εικόνας? Το πιο πιθανό είναι πως όχι. Κάποιες όμως σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο. Το ερώτημα είναι ποιες από όλες αυτές. Βεβαίως βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια κληρονόμηση. Δηλαδή, αν συγκρίνετε όλα αυτά τα αδέρφια, 1, 2, 3, 4, 5 αδέρφια, θα δείτε ότι έχουν πολλά κοινά γονίδια. Και ίσως γι' αυτό κατέληξαν όλοι να έχουν σοβαρή κλινική εικόνα. Το ίδιο και στην πιο κάτω γενιά. Εδώ είναι μια άλλη οικογένεια με παρόμοια ευρήματα. Βλέπετε, έχουμε αρκετά μεγάλες οικογένειες, σε 3 γενιές, 4 γενιές, και βλέπουμε άτομα που ανέπτυξαν σοβαρή κλινική εικόνα και λόγω του ότι κληρονόμησαν ένα σωρό τέτοιες παραλλαγές. Ταυτόχρονα βέβαιως, ανάμεσά τους, θα βρούμε και μερικούς που παρέμειναν με ήπια κλινική εικόνα. Και επειδή δεν μπορώ να σας αναλύσω κάθε έναν από αυτούς τώρα, σε γενικό επίπεδο, όταν αναλύσαμε τους 115 ασθενείς που κάναμε συνολικά, 94 με σοβαρή κλινική εικόνα και 21 με ήπια κλινική εικόνα, βρήκαμε ότι με στατιστική σημαντικότητα, όλοι αυτοί που έχουν σοβαρή κλινική εικόνα είτε κληρονόμησαν περισσότερες DNA παραλλαγές σε άλλα γονίδια, ή η βαρύτητα των μεταλλάξεων συνολικά είναι μεγαλύτερη, πάλι με στατιστική σημαντικότητα. Τώρα, τι σημαίνει βαρύτητα? Δοκιμάσαμε και επινοήσαμε και εμείς ένα polygenic risk score. Δηλαδή, για κάθε ένα από αυτά τα DNA variants του δώσαμε ένα βαθμό, ανάλογα με το είδος του, πού βρίσκεται, τι κάνει, πόσο συχνό είναι, αν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν. Του δώσαμε ένα βαθμό και μετά αφρίσαμε για τον κάθε άτομο αυτούς τους αριθμούς. Αν μπορούσατε να διαβάσετε τον αριθμό που γράφει πάνω-πάνω, είναι το PRS score, Polygenic Risk Score. Και θα δείτε ότι κυμαίνεται από, ξέρω εγώ, 10 περίπου μέχρι και 30 ή και 40. Και υπάρχει μια λογική, υπάρχει μια συνέπεια. Όσο πιο μεγάλο είναι το PRS score, τόσο πιο πιθανό είναι το άτομο να έχει σοβαρή κλινική εικόνα. Βεβαίως δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο. Και δεν είναι απόλυτο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν πέφτουμε στην παγίδα να νομίσουμε ότι για αυτή την πιο σοβαρή κλινική εικόνα σε αυτά τα άτομα ευθύνεται μόνο η γενετική. Προφανώς ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η γενετική, αλλά όχι μόνο. Πιθανότατα να ευθύνεται αλλιώς η επιγενετική, να ευθύνεται η διατροφή, τα φάρμακα που ίσως παίρνει για οποιοδήποτε λόγο, και γενικά το περιβάλλον. Αυτό που ονομάζουμε περιβάλλον πέρα από τη γενετική. Εδώ παρομοίως. Βλέπετε ότι ένα σωρό άτομα εδώ, αυτό το άτομο και αυτό το άτομο έχουν ηπιότερη κλινική εικόνα. Είναι σαφές ότι έχουν λιγότερα από αυτά τα DNA variants και ούτω καθεξής. Παρομοίως. Εδώ το άτομο δεξιά έχει σοβαρή κλινική εικόνα, το άτομο αριστερά έχει ήπια κλινική εικόνα. Βεβαίως, δεν μας διαφεύγει επίσης το εξής, αλλά είναι δύσκολο να το αποδείξουμε. Μπορεί κάποια από αυτά τα DNA variants να μην προδιαθέτουν για σοβαρή εξέλιξη, αλλά να προστατεύουν. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι υπάρχουν και παραλλαγές στο DNA που ενδεχομένως να προστατεύουν. Και ως φαινόμενο είναι γνωστό βέβαιως. Η υπόθεση μας λοιπόν συνοψίζεται στο εξής. Είναι αυτό που ονομάζω The Genetic Alpha Effect, το δημοσιεύσαμε πριν από 2 χρόνια στο Clinical Genetics. Αυτό ο μεγάλος κύκλος είναι το γονιδίωμα των δύο γονέων. Είναι το γονιδίωμα των δύο γονέων. Και βλέπετε ότι οι κύκλοι, τα τετράγωνα, το μέγεθος υποδηλούν ένα σωρό DNA παραλλαγές. Σοβαρές παραλλαγές, με σοβαρό αντίκτυπο, λιγότερο σοβαρό αντίκτυπο, ίσως προστατεύουν, ίσως προδιαθέτουν για σοβαρή κλινική εικόνα κλπ. Υπάρχουν χιλιάδες και το ξέρουμε όλοι μας. Το παιδί που παρουσιάζεται με αυτή τον ελλειπτικό κύκλο θα κληρονομήσει βεβαίως τη μία μετάλλαξη από τον γονέα που ευθύνεται για την νόσο, την λεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης ή το σύνδρομο Alport, και ταυτόχρονα από σκέτη τύχη, όπως κάθε ένας από εμάς, σκέτη τύχη,
θα κληρονομήσει ένα σωρό άλλες DNA παραλλαγές από τους δύο γονείς. Ανάλογα με το τι θα κληρονομήσει, και πάλι από σκέτη τύχη, ενδέχεται να παραμείνει με ήπια κλινική εικόνα για όλη τη ζωή ή ενδέχεται να εξελιχθεί σε πιο σοβαρή κλινική εικόνα και να καταλήξει στον τεχνητό νεφρό. Και βλέπετε, δεν παραλείπω να αναδείξω την πιθανή συμμετοχή επιγενετικών παραγόντων που ακόμα δεν διερευνήσαμε ή οποιοδήποτε άλλου περιβαλλοντικού παράγοντα. Και είναι γνωστό, παραδείγματος χάρη, ότι ένας παχύσαρκος άνθρωπος με μια τέτοια νόσο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει μια χειρότερη εξέλιξη και ούτω καθεξής. Συμπερασματικά λοιπόν, πηγαίνοντας και πίσω στις καρδιοπάθειες, αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο της ατελούς διεισδυτικότητας ή της διεισδυτικότητας που εξαρτάται από την ηλικία. Αρρωστά ο γονείας στα 45 του χρόνια, το παιδί του είναι 20 χρονών, 18 χρονών και ακόμα δεν έχει εκδηλώσει την νόσο. Ενδέχεται να την εκδηλώσει στα επόμενα μερικά χρόνια. Βέβαια, μπορεί να σκεφτεί κάποιος να επικαλεστεί ένα σωρό λόγους για τους οποίους μπορεί και να μην εκδηλωθεί η νόσος. Είτε λόγω του φύλου, είτε λόγω της διατροφής του, είτε λόγω της άσκησης ή της μη άσκησης, είτε λόγω του ότι κληρονόμησε ή δεν κληρονόμησε τη δεύτερη μετάλλαξη ή την τρίτη μετάλλαξη ή κάποια άλλη που δεν βρήκαμε και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη πολυπλοκότητα. Και υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κάποιος αυτό το ζήτημα. Ο ένας είναι να έχεις μεγάλα γενεαλογικά δέντρα, με όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, για να φανεί αυτή η κληρονόμηση και να τεκμηριώσει το νόσημα. Ο δεύτερος τρόπος είναι βεβαίως να κάνεις λειτουργικές μελέτες. Και ήδη ξεκινήσαμε μια συνεργασία, ή θα ξεκινήσουμε σύντομα, με τον Δημήτρη Μπέη στην Ακαδημία Αθηνών. Ελπίζουμε σύντομα, νομίζω δίνει μια παρόμοια διάλεξη αργότερα, για να δοκιμάσουμε στο ZebraFish να μεταφέρουμε μερικές τέτοιες παραλλαγές του DNA και να δούμε λειτουργικά πώς συμπεριφέρονται. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το πιο σημαντικό αναφορικά με τις κολαγονοπάθειες που ανέφερα, σαν τοποθέτηση, σαν συμπέρασμα, είναι το εξής. Πάρα πολλές ασθένειες είναι μονογονιδιακές, το ξέρουμε, και ακολουθούν με εντελική κληρονόμηση. Και όλοι τις έχουμε δει που ασχολούμαστε με τη γενετική. Όμως, ελπίζω να συμφωνείτε ότι για πολλές από αυτές, και όχι μόνο αυτή που παρουσίασα, το νόσημα κληρονομείται ως μονογονιδιακό και ακολουθεί τους κανόνες του Μέντελ, αλλά, τα έχω γραμμένο στα αγγλικά, να το πω στα ελληνικά, το ολοκληρωμένο φάσμα του φαινοτύπου, έτσι, το ολοκληρωμένο φάσμα του φαινοτύπου με όλα τα συμπτώματα ή τη σοβαρότητα κλπ. Συμπεριφέρεται ως ένα πολυπαραγωνιτικό νόσημα, σαν μια πολυπαραγωνιτική κατάσταση, όπου παίζει ρόλο βεβαίως εκείνο το ένα σημαντικό γονίδιο που ευθύνεται για την κληρονόμηση της νόσου, αλλά παίζουν ρόλο τροποποιητικά γονίδια, με τον τρόπο που κατέδειξα, που ενδέχεται να κάνουν πιο σοβαρό τον κλινικό φαινότυπο ή λιγότερο σοβαρό, να προστατεύσουν δηλαδή, και βεβαίως όλοι αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούμε να σκεφτούμε, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση, το ενόπνευμα, το κάπνισμα και ούτω καθεξής. Και κλείνω λέγοντας ότι οι τεχνολογίες Next Generation Sequencing βεβαίως μας έχουν ανοίξει μεγάλες πόρτες, αλλά μας έχουν δημιουργήσει και μεγάλους πονοκεφάλους και εδώ είναι που χρειάζεται η ενασχόληση με την λεπτομέρεια γενετιστών που πραγματικά κατανοούν τη γενετική και την βιοπληροφορική. Εργαλεία βιοπληροφορικής είναι απαραίτητα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ένας οποιοσδήποτε ξαφνικά να πει δώστε μου αποτελέσματα να αναλύσω. Χρειάζεται βαθιά γνώση γενετικής και βιολογίας. Και ελπίζω, πάρα πολύ σημαντικό, λέω αυτό αγαπητέ Νίκο, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά ξέρουμε ότι σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες, και δεν έχει γίνει ούτε στην Κύπρο, έχουν κάνει χιλιάδες γονιδιώματα. Εμείς δεν έχουμε κάνει χιλιάδες γονιδιώματα, τώρα προσπαθούμε να τα κάνουμε, και αυτό θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό όταν αναλύουμε τα δεδομένα μας και χρησιμοποιούμε ως ένα από τα επιχειρήματα, ως ένα από τα εργαλεία, τη συχνότητα του γενικού πληθυσμού, το Mind on Allele Frequency. Πάντοτε καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε το GNOMAT, το EXACT κλπ. Αλλά είναι καλύτερα να έχουμε τα δεδομένα του δικού μας πληθυσμού. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές
ιδιαιτερότητες. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τους πολλούς μου συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα και τους συναδέλφους γιατρούς, νεφρολόγους και καρδιολόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Δέλτα, αγαπητέ Κώστα, γιατί πραγματικά ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση που έδειξε και όλη τη συνεχή σου ενασχόληση με τη μελέτη της γενετικής ποικιλότητας. Εκεί νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως ανέφερα και στην εισήγησή μου, η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος, που ουσιαστικά υπογραμμίζει τη γενετική ποικιλότητα και προφανώς καταρχήν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα σαφές όριο ανάμεσα στα σπάνια νοσήματα και στα συχνά νοσήματα όσον αφορά την πολυπαραγωγικότητα που μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει στη μία και στην άλλη περίπτωση. Απλώς στα σπάνια θεωρούμε ότι ένα τουλάχιστον γονίδιο είναι αυτό που έχει την κύρια συμβολή στην εκδήλωση του νοσήματος. Από εκεί και πέρα η μελέτη των υπολείπων που μπορεί να συμμετέχουν είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω το έδειξες πάρα πολύ ωραία. Αν θα μπορούσα να προτείνω κάτι επιπλέον, θα ήταν να κοιτάξει κανείς αυτή τη γενετική ποικιλότητα και τα άλλα γονίδια που οποία αναδεικνύονται με τις μεταλλάξεις τους, αν συμμετέχουν σε πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα του γονιδίου ή της αντίστοιχης πρωτεΐνης, που αυτό θα έδειχνε, εν μέρη τουλάχιστον, την συμβολή τους στην εκδήλωση του φαινοτύπου. Αυτή είναι πολύ καλή εισήγηση, αγαπητέ Νίκο, και ήδη έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό, διότι κάποιες από τις μεταλλάξεις που έδειξα στην αρχή, που έχουμε ήδη εντοπίσει μέσα από το Candidate Gene Approach, έτσι, είναι γονίδια που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που εκφράζονται στο σπειραματικό φραγμό, όπου γίνεται η πιο σοβαρή δουλειά για το φιλτράρισμα του πρόωρου. Οπότε υπάρχουν, ναι, εκεί είναι συμπλέγματα που πρωτεϊνών που παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και βεβαίως δικαιολογημένα τα σκεφτήκαμε ως υποψήφια αυτά τα γονίδια. Αλλά δεν είναι αρκετό. Βλέπετε, όταν αρχίζεις να ψάχνεις με τεχνολογίες επόμενης γενιάς, βρίσκεις πάρα πολλά. Και το ερώτημα είναι ποια από όλα αυτά παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έχει 10 ή 15 τέτοιες παραλλαγές ο κάθε ασθενής, αλλά στην πραγματικότητα ο ένας να είναι εκείνος που κάνει τη διαφορά. Οι δύο, οι συνδυασμούς και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.